Με τον Τσέχοφ είναι η δεύτερη φορά ναι. που καταπιάνεσαι. Πέρσι είχες ανεβάσει την παράσταση Τσέχοφ στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Υπάρχει κάποια συνέχεια ή απλώς είναι κεκτημένη ταχύτητα? Υπάρχει μια συνέχεια ξεκάθαρη, ότι μετά από τα διηγήματα, τις νουβέλες και τα μυθιστορήματα που είχαμε κάνει τότε σε μια συγγραφή με τον τίτλο Τσέχοφ, ασχολιόμενοι με αυτό το σύμπαν, το τεράστιο και το αριστουργηματικό που λέγεται Τσέχοφ, λοιπόν, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ένα από τα αριστουργήματά του, τις Τρεις Αδελφές, που είναι ένα νεανικό έργο, γιατί αναφέρεται στις αγωνίες και στα όνειρα που ματαιώνονται και καταστρέφονται των νέων ανθρώπων. Και αυτό το πράγμα υπάρχει λοιπόν στην παράσταση αυτή μια συνέχεια με τον Τσέχοφ ως προς το υλικό του, διότι εγώ προσωπικά ήθελα να δοκιμαστούμε σε αυτό το υλικό, ώστε να προκύψει μια ομάδα ηθοποιών μέσα από αυτό το υλικό, που να αποκτήσει σιγά σιγά ένα κοινό κώδικα και μια κοινή γλώσσα όσον αφορά την εξέλιξη των παραστάσεων. Και τι πιο ωραίο υλικό για να το κάνει κάποιος αυτό, ασχολιόμενος με ένα τόσο σπουδαίο συγγραφέα, που δίνει τη δυνατότητα στους ηθοποιούς, στους καλλιτέχνες και στους συντελεστές να αναμετρηθούν με αυτό το υλικό, να το ξεπεράσουν και ουσιαστικά να βάλουν πιο ψηλά τον πήχη. Οι Τρεις Αδελφές είναι το πιο πολυπεγμένο έργο του Τσέχοφ. Είναι το πιο πολυπεγμένο έργο του Τσέχοφ. Και στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και πέρσι είχε παιχθεί από έναν άλλον θεατή. Ναι, βέβαια. Ποιος είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη σου, αυτής της δημοφιλίας του έργου του Τσέχοφ? Αυτής της δημοφιλίας ο λόγος είναι ότι είναι πάντα επίκαιρος. Ότι καταφέρει με τη γραφή του, παρόλο που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εποχή, καταφέρει να την ξεπεράσει την εποχή αυτή. Και επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι νεανικό το έργο, αναφέρεται στη νέα γενιά και στα όνειρα και τις αγωνίες της νέας γενιάς. Αυτό το πράγμα για τους σκηνοθέτες, φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Να μιλήσουν με ένα τέτοιο κλασικό συγγραφέα για σύγχρονα προβλήματα που ευτυχώς για τον Τσέχοφ, δυστυχώς για την κοινωνία, δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα. Οπότε γι' αυτό θα παίζεται πάντα και θα είναι πάντα επίκαιρος, διότι η ανθρωπότητα προχωράει είτε με βήματα μπροστά είτε με βήματα προς τα πίσω, αλλά ο Τσέχοφ παραμένει πάντοτε εκεί για να δηλώνει με τον τρόπο του, το μαγικό αυτό τρόπο που έχει, χωρίς να σηκώνει το δάχτυλο ούτε να δίνει τις απαντήσεις εύκολες, να προβληματίσει τον κόσμο και τους καλλιτέχνες που ασχολούνται μαζί του και τους θεατές που έχουν την τύχη να το παρακολουθήσουν, να τους αφυπνίζει και να τους επαναστατεί σε εισαγωγικά. Οπότε ποιο, κατά τη γνώμη σου, είναι αυτό που συνδέει ένα έργο, ποιο είναι αυτό που συνδέει ένα έργο του 19ου αιώνα με τον 21ο που είμαστε τώρα? Η πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει το 19ο αιώνα ανεξάρτητα από τα σκηνικά και κοστούμια της εποχής. Ανεξάρτητα από την τεχνολογική εξέλιξη. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι και τότε και τώρα ερωτεύονται και απογοητεύονται. Και τότε και τώρα έχουν όνειρα για μια καλύτερη ζωή που δεν πραγματώνονται ποτέ. Και τότε και τώρα ο άνθρωπος ξεκινάει να αλλάξει τον κόσμο, αρχίζει πια ενηλικιώνοντας, όταν φτάσει στην ηλικίωση, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο αυτό, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τον αλλάξει. Άρα οι ίδιες αγωνίες, τα ίδια ερωτήματα, τα ίδια πάθη, τα ίδια όνειρα, οι ίδιες ανασφάλειες, οι ίδιες ματαιώσεις υπάρχουν και το 19ο αιώνα και τον 20ο και τον 21ο που είμαστε τώρα. Άρα ουσιαστικά αυτό, η πραγματικότητα συνδέει και όποιος συγγραφέας καταφέρνει να συλλάβει την εκάστοτε πραγματικότητα της εποχής του, αλλά με τέτοιο τρόπο γραφής που το κείμενό του να μην παραμένει μόνο ως, να μην παραμένει επιθεωρησιακό, αλλά κατά έναν τρόπο να ξεπερνάει την εποχή του, μένει πάντα επίκαιρος. Ναι, στις Τρεις Αδελφές της υπάρχει μια φράση που είναι πολύ χαρακτηριστική, που λέει ένας από τους ήρωες, που είναι η εξής: δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ ευτυχισμένοι. Μόνο να αποζητούμε την ευτυχία. Είναι λίγο τραγικό, ακούγεται αυτό. Είναι τραγικό που το λέει και εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και δυστυχώς ισχύει ή ευτυχώς, γιατί έτσι είναι η ζωή, ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να πει κάποιος ότι είναι ποτέ απόλυτα ευτυχισμένος. Υπάρχει πάντοτε στη ζωή κομμάτια ευτυχίας, κομμάτια δυστυχίας, κομμάτια χαράς, κομμάτια λύπης, κομμάτια απογοήτευσης. Είναι αυτό που πάντα λέμε, παλεύουμε για την ευτυχία, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποτέ άνθρωπος που να πει ότι είμαι απόλυτα ευτυχισμένος για ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε αυτό που αναφέρει ο Τσέχοφ είναι ότι ουσιαστικά ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία με την έννοια αυτού που έχουμε στο κεφάλι μας, αλλά της απόλυτης δηλαδή ευτυχίας για πάντα, απλώς υπάρχει πάντα η προσπάθεια για την ευτυχία.
Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό και θυμόμαστε και συγκεκριμένα περιστατικά, κυρίως της παιδικής μας ηλικίας, που ήμασταν στον Απολεσθέντα Παράδεισο και υπήρχε αυτό το κομμάτι ευτυχίας, δηλαδή η φέτα ευτυχίας, που όλοι προσπαθούμε να τις κρατήσουμε με τις φωτογραφίες, με τα γράμματα, με τις αναμνήσεις και τη μνήμη, αλλά ταυτόχρονα στη ζωή η ευτυχία αυτή, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, χάνεται. Θα ρωτήσω. Ουσιαστικά οι τρεις πρωταγωνίστριες είναι τρεις αδελφές. Ακριβώς. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι διαφορές τους και τι είναι τα κοινά τους. Μάλιστα. Τα κοινά τους είναι ότι έχουν μεγαλώσει κάτω από την ίδια στέγη, κάτω από τον ίδιο πατέρα και από την ίδια μάνα. Άρα έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ αυστηρό, πάρα πολύ ένα περιβάλλον πειθαρχίας, ένα περιβάλλον που τους έδωσε ο πατέρας τους μία μόρφωση και μεγάλη και εξειδικευμένη, ξέρουν αγγλικά, γαλλικά, πιάνο. Ο Τσέχοφ το βάζει ειδικά μια τέτοια οικογένεια που είναι μεγαλωμένη αστικά, με όλη αυτή την αστική μόρφωση, την βάζει επίτηδες σε μια επαρχία, σε μια κομμόπολη. Επειδή ο πατέρας ήταν στρατιωτικός και λόγω των μεταθέσεων, η τελευταία του μετάθεση, γιατί πέθανε πριν ένα χρόνο, έτσι ξεκινάει το έργο, ουσιαστικά ξεκινάει με το μνημόσυνο του πατέρα. Λέει, σαν σήμερα ακριβώς πριν ένα χρόνο, πέθανε ο πατέρας Ειρήνα, ο πατέρας, την ημέρα της γιορτής σου. Άρα κάνει κάτι το φοβερό. Ξεκινάει το έργο με το θάνατο και τη ζωή ταυτόχρονα. Δηλαδή, ξεκινάει το έργο με το μνημόσυνο και με τη γιορτή της μικρότερης κόρης. Βάζοντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους σε ένα περιβάλλον ασφιχτικά κλειστό, θέλει να πει με αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως το λέει και μέσα, που ξεχωρίζουν λόγω των προσώνων τους και της μόρφωσής τους, αλλά το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά προσπαθεί να τους καταπιεί μέσα στην πλέπα της καθημερινότητας και του ατέρμονου αυτού στοιχείου που λέγεται επιβίωση. Γράφει δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι, γι' αυτό και λέει μια φοβερή φράση, λέει, μακάρι να βάζαμε στην εργατικότητα μόρφωση και στη μόρφωση εργατικότητα. Και ονειρεύεται και λέει και άλλες φοβερές ατάκες μέσα, ονειρεύεται μια κοινωνία μελλοντική που λέει σε 200-300 χρόνια όλοι οι άνθρωποι θα δουλεύουν πάνω στη γη. Δεν θα υπάρχει κανένας που να μην έχει δουλειά. Και όντως, αν το σύστημα της κοινωνίας ήταν πραγματικά σε σωστά πλαίσια, θα μπορούσε ο άνθρωπος να δουλεύουν όλοι και να μην δουλεύει κανένας. Αν δεν υπήρχε αυτή η εκμετάλλευση ουσιαστικά ανθρώπου προς άνθρωπο και όλη αυτή η μανία για το κέρδος, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε μια ζούγκλα. Κλείνοντας, ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης, οπα, πού παίζεται και ποιες μέρες. Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8 στο θέατρο Τέμπους Βέρουμεν Αθήνες, στον Γκάζι, η Άκου 19, και παίζουν ένα αστείο εξαιρετικό 12 ηθοποιών, οι οποίοι είναι η Εύα Γαλογάβρου, Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Νατάσα Ζαγκλή, Πάρης Θωμόπουλος, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Μαρούς Καπανιωτοπούλου, Βιβί Πέτσι, Χρήστος Πλαΐνης, Νατάσα Σαραντοπούλου, Ελεάνα Στραβοδήμου και ο Γιώργος Χουλιάρας. Συντελεστές είναι Άννας Μπόκου Φώτα, μουσική Παύλος Κατσιβέλης, επιμέλεια κίνησης Νατάσα Σαραντοπούλου και βοήθεια σκηνοθέτη Αμαλία Αντώνη. Μαζεύτηκαν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι και φτιάξαν αυτή την παράσταση που παίζεται στο θέατρο Τέμπους Βέρουμεν Αθήνες, η Άκου 19, στον Γκάζι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.